το θέμα συζήτησης είναι εάν πρόσωπα, και το ρωτάω στη Βίκη γιατί είναι έμπειρη τηλεοπτικά, εάν πρόσωπα όπως ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος. Δεν θα ξαναβάλει το όνομά με τη Λουκά, πρόσεξε Στέφανε. Ένα λεπτό. Όχι, εσύ είχε με τον τόκο, δεν είναι να το πω τηλεοπτικά. Εγώ το παραδέχομαι. Και στο τόκο λοιπόν. Είμαι ο τόκο. Και στο τόκο. Είμαι ο τόκο. Καλέ τόκο. Εάν πρόσωπα δεν μπορεί να σπηλώσει. Όπω ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος. Είμαι 15 χρόνια από τον Μιχαλονάκου, είναι κυρία και γνωρίζει τον αγώνα που έχω ζήσει. Γιατί κυρία έχω μιλήσει. Όλα θα τελειώσει. Να ολοκληρώσω το ερώτημα. Εάν ο κ. Ευαγγελόπουλος και σε μια άλλη κατηγορία η κυρία Λουκά. Σε μια άλλη κατηγορία. Ο κύριος Παρασκευάς. Σε άλλη κατηγορία. Η κυρία Μαλιωτάκη στην κατηγορία των τραγουδιστών. Και η κυρία Ντούβλη σε μια άλλη κατηγορία των τραγουδιστών. Εάν αυτό, κυρία Μιχαλονάκη, προσβάλλει την αισθητική των τηλεθεατών ή αν αυτοί οι άνθρωποι διασκεδάζουν τον κόσμο. Ή αν είναι τρελοί του χωριού, όπως αποκαλούν. Γιατί έχει ακουστεί και αυτό το πράγμα. Για τον κύριο Βαγγελόπουλο έχει ακουστεί ότι είναι τρελός του χωριού. Όχι από εμάς όμως. Όχι από εμάς, αγαπητέ. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω κι εγώ ή θα μιλάτε μόνο εσείς σε φάση περιπτώσει. Μια και με έχετε καλέσει, αγαπητέ Στέφανε, θα πρέπει κι εγώ να εκθέσω την δική μου άποψη. Ξέρετε, όλα αυτά τα φαινόμενα και επιφαινόμενα είναι συμπτώματα μιας βαθιάς κοινωνικής κρίσης και σύψης. Αυτό έχω να πω επιγραμματικά. Όλοι ψωνίζονται και όλοι ψωνίζουν στην TV, στην ελληνική τηλεόραση. Και ο Ανδρέας θέλει να την παρατεθώ εγώ με τον κύριο Ευαγγελόπουλο. Και ο Ευαγγελόπουλος θέλει να...